Μαζί μας σήμερα είναι ο σύντροφος ο Γιάννης Κροτούλης, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Γεια χαρά σε όλους. Υγεία, δύναμη σε εσάς και τις οικογένειές σας. Τώρα θα ενοχλήσουμε λίγο από το τάβλι και το ούζο, αλλά αξίζει να πούμε και μία κουβέντα, γιατί μπροστά μας είναι μεγάλες πολιτικές μάχες, κρίσιμες, όπως είναι η μάχη των τοπικών εκλογών, δημοτικών, περιφερειακών, των ευρωεκλογών και από ό,τι φαίνεται και βουλευτικών εκλογών. Και έχει έρθει η ώρα, εκεί που τα συζητάμε εδώ με το ποτήρι, το ούζο και τον καφέ και γκρινιάζουμε και δίκαια διαμαρτυρόμαστε για την κομμένη σύνταξη, για τα παιδιά που είναι άνεργα και δεν φτάνει ακόμα και αυτά τα λίγα που παίρνουν να ζήσουν, να κάνουν οικογένεια, για τους φόρους που τρέχουν, για τα νίκια που ανεβαίνουν, για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη γειτονιά, έχει έρθει η ώρα να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα και να κάνουμε και μια διαφορά. Τώρα τα ζήσαμε τα περισσότερα. Ζήσαμε και τους προηγούμενους που μας έφεραν ως εδώ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ζήσαμε και την τάχα μου πρώτη φορά αριστερά που κάτι θα έκανε και εκεί που από τα 10 θα έκανε έστω και ένα, έφερε άλλα 20 και 30 αντιλαϊκά μέτρα και έχει γονατίσει τον κόσμο της δουλειάς. Εδώ τώρα σήμερα Σάββατο πρωί και αγορά της Καλλιθέας, η έμπορη είναι γύρω γύρω, λες και είναι Σκοπή. Λες και είναι Σκοπή στις Σκοπιές τους. Λοιπόν, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εκπλήρωσαν και το βρώμικο ρόλο τους να γίνουν τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών, των υπεριαλιστών που έχουν μακελέψει όλους τους λαούς και να είναι οι πρωταγωνιστές του ΝΑΤΟ, γεμίζοντας βάση όλη τη χώρα μας, βάζοντας και άλλες χώρες στο μαντρί της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και ετοιμάζοντας να εξυπηρετήσουν τα σχέδια για να ματώσουν και άλλοι λαοί, να γεμίσουν τόπος προσφυγιά, φτώχεια και εκμετάλλευση. Έχει έρθει η ώρα να γίνει ένα μεγάλο βήμα, μια μεγάλη διαφορά. Και αυτή η διαφορά θα γίνει αν στηρίξουμε και εκλέξουμε περισσότερους κομμουνιστές δημάρχους. Οι πελετίδιδες να είναι περισσότεροι σε όλη την Ελλάδα. Να τους χαλάνε την πιάτσα. Να μην είναι άνθρωποι που είναι των εταιριών, των επιχειρηματικών ομήλων. Να μην είναι άνθρωποι που ό,τι τους φέρνουν μπροστά το υπογράφουν αδιαμαρτύρητα και λένε τι να κάνει, μια ανεργία δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Η φορολογία δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Η ανέχεια, η φτώχεια δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Εμείς είμαστε με τα τοπικά και αυτά που είναι και για τα τοπικά, με την πρώτη βροχή πνιγόμαστε, το καλοκαίρι και εγόμαστε. Έχει έρθει η ώρα να στηρίξουμε περισσότερους εκλεγμένους να έχουμε με το ΚΚΕ, στους Δήμους, στις περιφέρειες. Δεν συγκρίνεται με τίποτα η λαϊκή συσπήρωση που έχει σήμα το κόκκινο γαρίφαλο, όχι τυχαία. Το κόκκινο γαρίφαλο το έχουμε σήμα γιατί είναι το σύμβολο του αγώνα, των θυσιών, και η Καλλιθέα έχει πολλούς τέτοιους αγώνες. Και δεν είναι και τυχαίο και το όνομα, που λέμε λαϊκή συσπήρωση. Άλλοι λένε Καλλιθέα μπροστά, άλλοι λένε Καλλιθέα με φόρα από πίσω προς τα μπρος. Λοιπόν, εμείς λέμε λαϊκή συσπήρωση γιατί εδώ είναι η διέξοδος, όχι σε μεσίες, εργολάβους λύσεων. Στη συσπήρωση του εργαζόμενου λαού που υποφέρει, για να διαμορφωθεί μια κοινωνική συμμαχία που θα διεκδικήσει σήμερα άμεσα τα αναγκαία και θα βάλει πλώρη για μια συνολική ανατροπή. Να συγκεντρώσει δυνάμεις να απελευθερωθούμε από αυτό το δρόμο που δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά μόνο στην καταστροφή του λαού μας. Δεν συγκρίνεται και κανένας υποψήφιος, για να τον παρουσιάσω εγώ, επικεφαλής που έχουν οι άλλοι, με τον σύντροφο τον Βακαλόπουλο, που θα έχουμε επικεφαλή εδώ στην Καλλιθέα. Αγωνιστεί από τα νιάτα του, από οικογένεια αγωνιστών που έχουν δώσει αίμα σε αυτόν τον τόπο, με όλους τους υπόλοιπους που γυρνάνε στα σαλόνια και φωτογραφίζονται με πλατιά χαμόγελα και σφίγγουν τα χέρια. Και την επόμενη μέρα εξαφανίζονται από προσώπου γης. Και ψάχνουν να τους βρουν οι άνεργοι, ψάχνουν να τους βρουν οι επαγγελματίες, ψάχνουν να τους βρουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι με προβλήματα, και οι πόρτες είναι κλειστές ή τους επέζουν και τους εξαπατούν. Με αυτά τα λίγα θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στον αγώνα. Εντάξει, τώρα εμείς θα έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα και θα τα ξαναλέμε συνέχεια μέχρι και τις εκλογές, αλλά πολύ περισσότερο και μετά τις εκλογές. Τα είπε εδώ ο σύντροφος ο Γιάννης καλά.
έχει μια αξία να σταθούμε σε κάτι. Είδαμε τώρα όλη την προηγούμενη περίοδο αυτή τη σαμπίλα που υπάρχει στη Βουλή με το αλυσβερίσια και τις μετακινήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο. Ένας βουλευτής νύχτωνε σε ένα κόμμα και ξημέρωνε σε άλλο. Όλα αυτό μια ιδέα πραγματικά που νιώθει ο καθένας μας για αυτό το πράγμα. Και να σκεφτούμε και κάτι, αυτό που υπάρχει στην κεντρική πολιτική σκηνή με τα αστικά κόμματα, κάτι αντίστοιχο υπάρχει και εδώ στα τοπικά, στην Καλυθέα. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο ανεξαρτητοποιήσεις. Πήγαν από τον Ψαλιδόπουλο την ανεξαρτητοποίηση, από τον Ψαλιδόπουλο τον συνδυασμό, ανεξαρτητοποιήσεις από τις κυρίες Μαργαρίς το συνδυασμό. Στη κυρίω Ασκούλη το συνδυασμό φαίνεται ότι έχουν πει πάρα πολύ δεξί και κεντροδεξί, αντίστοιχα και του Κάρναβου. Δεν ξέρουμε τώρα ποια είναι η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά στη Καλυθέα. Άρα, ό,τι υπάρχει στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αντίστοιχο υπάρχει και στην Καλυθέα. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε την επιλογή να υποστηρίξουμε το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης, να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά, να μην δώσουμε σε κανένα το δικαίωμα να τον βγάλουμε μπροστά και αύριο μεθαύριο να μας ξανακοροϊδέψει, να ακολουθήσει την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθούν και στο τοπικό επίπεδο και κεντρικά και το έχουμε νιώσει όλοι στο πετσί μας. Αυτά.